Αυτά είναι. Αχ, Platinum. Platinum στο Saboteur. Saboteur που είναι παιχνίδι του 2009 και έχουμε 2012. Ποιο είναι το θέμα με το Saboteur? Το Saboteur πραγματεύεται την ιστορία ενός Ιρλανδού, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατατροπώνει τους Ναζί, τους Κολογερμαναράδες, την Άγγελα Μέρκελ, όχι τη Μέρκελ, ήταν βρέφος τότε, μπορεί και να μην γεννήθηκε, ήταν βρέφος, όχι, ναι, το κολοφίδι τη Μέρκελ. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω εγώ, επειδή πάντα μου άρεσε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν είχα το χρόνο να ξεκινήσω, το ξεκίνησα τώρα λόγω της κατάστασης. Έχω ετοιμάσει εδώ βέβαια τη γνωστή τελετή. Όχι, δεν είναι σατανιστική. Είναι πέντε κεράκια. Γιατί είναι το πέμπτο Platinum. Όχι, συγγνώμη, δεν σας μουτζώνω. Πέμπτο Platinum. Λοιπόν, πέντε κεράκια. Μοιάζει με σατανιστική τελετή. Δεν είναι. Έχω αλλάξει βέβαια. Έχουμε πάει τώρα εδώ, συγγνώμη. Αλλά Μαρτίνι, Ροζέ, ξέρω εγώ, έχουμε εξελιχθεί. Έτσι, για αλλαγή βέβαια. Κλείνω για να τα ανοίξω και επανέρχομαι. Εδώ είμαι πάλι πίσω. Έλα! Α, αυτά είναι! Ήθελα οπωσδήποτε να ακούσετε αυτό για να ξέρετε ότι είναι καινούρια η σαμπάνια. Εδώ στο σωτεν... στην τελετή του πέμπτου Platinum. Στην υγεία λοιπόν του PlayStation, της Pandemic Studios που έφτιαξε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι, η οποία έκλεισε. Στην υγεία της Ελλάδας, αν και δεν το βλέπω. Πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι, το συστήνω σε όσους θέλουν να παίζουν παιχνίδια τα οποία είναι open world, σαν το Grand Theft Auto. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το Platinum μου πήρε γύρω στους 40 ώρες για να το φτιάξω. Απίστευτες πολλές ώρες, αλλά το παιχνίδι πραγματικά σε κρατάει. Δεν το βαριέσαι το παιχνίδι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Saboteur, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και αν μη τι άλλο, σκοτώνετε γερμαναράδες, ρε παιδιά! Ρε παιδιά, σκοτώνετε γερμαναράδες! Από αυτό και μόνο αρκεί! Εισηγείαν λοιπόν της Ελλάδας, γαμώ τους Ναζί, γαμώ τους Γερμανούς. Να είστε καλά, παιδιά. Είχα πει ότι θα είναι το Uncharted το επόμενο, δεν πειράζει. Το επόμενο θα είναι το Uncharted το Platinum. Έως τότε, εισηγείαν.